από την πρώτη εβδομάδα προβολής, το αλληγορικό θρίλερ του Ντάρεν Αρονόφσκι, «Μητέρα», απέκτησε φανατικούς θαυμαστές, αλλά και εισάριθμους επικριτές. Ο Αλέξανδρος Λιζάρδος συνάντησε τους πρωταγωνιστές στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ του Τορόντο και συνομίλησε μαζί τους. Απρόσκλητοι επισκέπτες ταράζουν την ηρεμία μιας μητέρας. Η αλληγορική ταινία τρόμου εκθέτει τον άνθρωπο που ανταγωνίζεται τη μητέρα γη που του προσφέρει τόσα πολλά, όπως δηλώνει ο σκηνοθέτης της. The structure of the film seems like a very scary dream, which something like it exactly. But what I really like is that you have so many layers because you want to talk about nature, you want to talk about religion, about the fears of the subconscious of somebody. Yeah. How is your difficult was for you finding the way to put everything on the same film? Wow, you know, it just all clicked together. And so I was never afraid of it. It came together, it made sense, and I just went for it. Οι συντελεστές της ταινίας βίωσαν την εμπειρία του γυρίσματος ως κάτι πρωτόγνωρο που περισσότερο το περιεργάστηκαν παρά το προσδιορίσαν με κριτική σκέψη. Ίσως η πιο τρομακτική ταινία του Ντάρεν Αρονόφσκι, που βασίζεται σε δομή ενός παρατεταμένου εφιάλτη, είναι η μητέρα. Yeah, when I first read it, it reads like a fever dream. And then, you know, he's explained. The more we tried to nail down a narrative and pull it apart, the more it just fell apart. We needed that dream element of it. I think that if you can understand this movie, you're a better man than I. It's bad to have always one reading of any character, since we as people, we don't have only one reading. Η μητέρα αγκαλιάζει τους θεατές σαν είναι παιδιά της, γεμίζοντας με αγάπη και οι θεάτες τον στήρο από αγάπη εσωτερικό του στόχο. Ένα μοναδικής φυσικής